Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε ότι μη βιαζόμαστε και ενθουσιάζουμε τους νέους να γίνονται μοναχοί, αλλά να τους αφήνουμε να τελειώνουν το λύκειο, να τελειώνουν πανεπιστήμιο, να σπουδάζουν, να πιάνουν χρήματα στα χέρια τους, να καταλαβαίνουν τι είναι το χρήμα και αν τότε ποθούν τον μοναχισμό, τότε πραγματικά κατάλαβαν τι θέλουν. Οπότε έτσι και εμείς οι πνευματικοί πρέπει πολύ διάκριση να έχουμε και πολύ προσοχή. Ναι, ό,τι ωραιότερο είναι ο μοναχισμός. Αλλά όταν βλέπουμε πραγματική κλίση και πάλι με δοκιμασία και αγάπη πολύ, να βοηθούμε τους νέους. Όχι όμως να λέμε, έλα, θα σε κάνω μοναχό. Και κάνουμε νεαρούς μοναχούς και μετά έχουμε ναυάγια. Δράτοντας τις ευκαιρίες, αφού μου αναφερθήκατε για τον Άγιο Παΐσιο, γνωρίζω ότι είχατε έτσι σχέσεις με τον σύγχρονο αυτόν Άγιο. Ναι. Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για τις σχέσεις σας με τον σύγχρονο αυτόν Άγιο. Ναι. Ο Θεός ευλόγησε και μας έδωσε τη δυνατότητα και πολλές φορές επισκεφθήκε με τον πατέρα Παΐσιο, με τον αδελφό μου, τον Αποστόλη, ο οποίος, αν δεν ξέρω, ξέρετε, έγραφε τα δίπτυα της Εκκλησίας. Mm-hmm. Αυτός ήταν υγνογράφος και θεολόγος και μουσικοδιδάσκαλος και έγραφε και ακολουθίες, ναι. Mm-hmm. Και πηγαίναμε μαζί με τον πατέρα μου πάντα, πολλές φορές τον χρόνο. Είχαμε επί τη χάρη του Θεού μεγάλη ευλογία, διότι μας βοήθησε πάρα πολύ πνευματικά ο Άγιος Παΐσιος και μας έδωσε πολλά, 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 θα το πω έτσι, να σου πει, διδάγματα. Ήρθε δε και εδώ ο Άγιος Παΐσιος και πήγε μαζί και προσύνησε τον Άγιο Βλάσιο, τον οποίο το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο τον αγιοκατέταξε το 2016. Ήρθε εδώ, έμεινε στο σπίτι του πατέρα μου και το βράδυ και πήγαμε και να δούμε τον, να προσκυνήσει τον Άγιο Βλάσιο και πραγματικά συγκλονίστηκα όταν είδα έναν Άγιο να προσκυνά έναν άλλο Άγιο, το λέω πάντο αυτό, γιατί δεν ξέρετε τι έγινε αυτή τη στιγμή, πώς γονάτισε ο Άγιος Παΐσιος, πώς στρωτές μετάνοιες έκανε προσκυνώντας τον Άγιο Βλάσιο, ο οποίος του είχε παρουσιαστεί στο κελί του. Λοιπόν, και ήρθε, ναι, και προσκύνησε και πραγματικά μας δίδαξε πάρα πολύ. Ο Άγιος Παΐσιος, τι να πω, σε καθήλωνε με το μάτι του, με την αγιότητά του. Βέβαια, οι πατέρες του Άγιου Όρους τον ξέρουν καλά, εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν έχω... Αλλά και εσείς σίγουρα είχατε εμπειρία μαζί του, αφού τον είχατε συναντήσει. Ναι, μας ωφέλησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Έτσι, θυμάστε την πρώτη σας επαφή με τον Άγιο. Ναι, είχαμε πάει την πρώτη φορά στο κελί του, στον Τίμιο Σταυρό, κοντά στη Μονή Σταυρονική. Μιλήστε μας έτσι για την πρώτη σας επαφή μαζί του. Υπήρχε κάτι που σας είχε συγκλονίσει.